κύριος Κοκολάκης είναι μαζί μας με τη δύναμη της τεχνολογίας για να συζητήσουμε για αυτήν την εξέλιξη. Καλησπέρα σας κύριε Κοκολάκη και θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθόλου σεβαστή από την πλευρά μας, η οποία όμως, όπως δήλωσα σήμερα και στα μέσα με μία γραπτή μου επιστολή που έστειλα, έρχεται σε πλήρη δυσαρμονία με τη λαϊκή εντολή όπως εκφράστηκε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Πιστεύω ακράδαντα, κύριε Δασκαλάκη, και το τόνισα και σε προηγούμενο βήμα που μου δόθηκε από άλλα μέσα, ότι η πραγματική δικαίωση για μένα έχει έρθει μέσα από την εμπιστοσύνη του κόσμου, από την εμπιστοσύνη της παράταξής μου και από τη δουλειά που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το καιρό, τους 7 μήνες που είμαστε επικεφαλής σαν παράταξη στα δημοτικά δρόμενα του Δήμου Γόρτινας, και αυτό είναι που με ικανοποιεί. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή η απόφαση λέει, έχει τον χαρακτηρισμό οριστική και αμετάκλητη, άρα αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές αλλά και οι άνθρωποι στο Δήμο Γόρτινας, ότι εσείς δεν έχετε την δυνατότητα να προσβάλλετε αυτή την απόφαση με μια νέα νομική διαδικασία. Προφανώς, κύριε Δασκαλάκη, επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ανώτατο δικαστικό όργανο, δεν υπάρχει η διαδικασία της εφέσεως ή κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσα να προσβάλλω, τουλάχιστον στα ελληνικά δικαστήρια. Και όσον αφορά σε κάποια ευρωπαϊκά, είναι τόσο χρονοβόρες διαδικασίες, το οποίο είναι άκερο να γίνει. Οπότε και γι' αυτό λέω ότι είναι απολύτως σεβαστή. Δεν υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση να γίνει κάτι περαιτέρω όσον αφορά το δικαστικό αγώνα. Από εκεί και πέρα, κύριε Δασκαλάκη, να γνωρίζετε ότι επικρατεί ένας μεγάλος αναβρασμός στην περιοχή μας. Το βιώνω αυτές τις δύο μέρες μετά που βγήκε αυτή η απόφαση. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα πολύ μια φιλολογία την οποία την καλλιεργούσε η παράταξη του κυρίου Σχηναράκη και αυτός προσωπικά όσον αφορά το να ξαναπάμε σε κάλπες όταν θα βγει απόφαση. Αυτοί διαλαλούσαν ότι γνώζαμε με κάποιο τρόπο ότι η απόφαση ήταν αρνητική για μένα. Υπήρξε μια παραφιλολογία από καφενείο σε καφενείο και ο ίδιος προσωπικά αλλά και μέλη της παράταξής του, οι οποίοι διαλαλούσαν ότι θα προσφεύγαμε σε εκλογές. Αυτό για να γίνει όμως νομίζω ότι απαιτείται ότι η παρέτηση όλων των παρατάξεων. Αυτό. Δηλαδή απαιτείται αυτό. Και η παρέτηση της παράταξης που ηγηθήκατε στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, σωστά? Σωστό κύριε Δασκαλάκη αυτό. Εγώ έχω ρίξει το γάνι στην παράταξη του κ. Σχηναράκη και τους, στον ίδιο προσωπικά και λέω ότι είμαι παρόν εδώ πέρα και εγώ και η παράταξή μου. Είναι μία δικαίωση θα είναι για το λαό της Γόρτινας. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να το κατανοήσουμε. Για την ημιγορία τους. Σκέφτεστε ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συμφωνία με όλες τις παρατάξεις έτσι ώστε να παραιτηθείτε και να πάει ο Δήμος ξανά σε εκλογές? Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την πρόταση. Το έχουμε δηλώσει ευθαρσώς. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, το ξεκαθαρίζω και από το δικό σας βήμα ότι όλες οι υποτιθέμενες αυτές οι εκκρεμότητες πίσω από τις οποίες καλύφθηκε ο κύριος Σχηναράκης για να κρύψει την ανικανότητά του και τα προβλήματα και τις αιμονές και την εκδικητική του διάθεση που είχε έναντι σε μένα και έναντι και στους γορτίνιους πολίτες τελικά. Όλες αυτές οι εκκρεμότητες τις έχω κλείσει. Είμαι παρόν, το δηλώνω, μπορώ να είμαι υποψήφιος εκ νέου και αν και όποτε χρειαστεί να είστε σίγουροι θα το πράξω, γιατί πιστεύω κύριε Δασκαλάκη ότι αυτό το 7μηνο που πέρασε κάναμε μια πετυχημένη πορεία σαν παράταξη. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία για πολλά χρόνια ήταν ζητούμενο για τον Γορτίνιο πολίτη και πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα στον τόπο μας. Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή βεβαίως δεν είμαστε νομικοί, όμως εσείς έχετε μελετήσει την απόφαση, φαντάζομαι έχετε πάρει και πληροφορίες από δικηγόρους. Σας δίνεται η δυνατότητα όμως να ηγηθείτε ξανά, είτε σε εκλογές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πρόωρες με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει παρέτηση όλων των παρατάξεων, είτε όποτε γίνουν αυτές, σωστά? Σωστό, κύριε Δασκαλάκη. Εύστοχη τοποθέτησή σας. Έτσι ακριβώς είναι. Το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές, το οποίο ξαναλέω ότι αυτό το διαλαλούσε τέλος πάντων η πολιτική μου αντίπαλη το προηγούμενο διάστημα,
και εμείς τους δηλώνουμε ότι είμαστε παρόν. Και τώρα και όποτε γίνουν μπορώ να ξαναείμαι υποψήφιος, και το οποίο πιστεύω θα είναι μια δικαίωση για το λαό της Γόρτινας, γιατί κύριε Δασκαλάκη, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την απόφαση, η οποία λέω ότι είναι καθόλου σεβαστή, αλλοιώθηκε η ετοιμιγορία του Γορτίνιου πολίτη, η οποία ήταν σε ένα συντριπτικό ποσοστό να υπάρξει μια αλλαγή σελίδα στον τόπο μας, να υπάρξει κάτι καινούριο, να δούμε επιτέλους στον τόπο αυτό μια προκοπή και μια ανόρθωση που τόσο πολύ την έχει ανάγκη, κύριε Δασκαλάκη, με όλα αυτά που έχει τραβήξει ο Γορτίνιος πολίτης τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα κάτι μου λέει ότι όταν θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η δοκιμασία της πανδημίας, μάλλον θα έχουμε εξελίξεις στο Δήμο Γόρτινας. Σωστό. Κρατάω το γεγονός ότι σκέφτεστε ακόμα και το ενδεχόμενο παραίτησης των παρατάξεων και της δικής σας παράταξης, έτσι ώστε να οδηγηθεί ο Δήμος σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, και κλείνουμε με αυτό, έχει δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, έχει δήμαρχο και έχει και μια πραγματικά ενωμένη σαν γροθιά παράταξη, η οποία τα έχει καταφέρει, όπως προείπα αρκετές φορές και σε αυτή τη κουβέντα που κάνουμε τώρα, τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά σε αυτό το εφτάμινο το οποίο έχει περάσει. Και είναι γεγονός ότι αδιαφεσβήτητο ιστορία, κύριε Δασκαλάκη, δεν ξαναγράφεται. Όμως, αν ο Γορτίνιος πολίτης είχε μια ευκαιρία να ξαναεκφράσει τη γνώμη του, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πει πάλι για άλλη μια φορά ότι θέλει να αλλάξει σελίδα και τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά.